Όταν είσαι στη Γερμανία και συναλλάσσεσαι με κάποια δημόσια υπηρεσία, θα πρέπει να κάνεις την αίτηση. Είναι πολύ σημαντικό. Μάθε να κάνεις την αίτηση. Antrag for Lange λέγεται στα γερμανικά. Κάνουμε την αίτηση, το επαναλαμβάνω και μένω σε αυτό, πώς να το πω, με πολύ δυναμισμό το λέω. Κάνουμε την αίτηση και μετά περιμένουμε γραπτός το αποτέλεσμα της απάντησης που θα μας στείλουν αυτοί. Φίλε και φίλοι, γεια σα. Εύχομαι η νέα χρονιά να ξεκίνησε όσο καλύτερα γίνεται, με χαρά, με δύναμη, γιατί βρισκόμαστε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Είμαι ο Σωτήρης Ομουζίδης και σας ευχαριστώ που παρακολουθείτε το κανάλι μου. Κάντε ένα like εάν σας αρέσει η θεματολογία. Κάντε μια συνδρομή στο κανάλι μου γιατί θα με βοηθήσει πάρα πολύ να συνεχίσω να αφιερώνω προσωπικό χρόνο για να κάνουμε όμορφα βιντεάκια. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποστήριξη. Κάτω στα σχόλια θα δείτε την περιγραφή της σημερινής εκπομπής όπως επίσης και σημαντικά link για να μπορέσετε να ενημερωθείτε όσο γίνεται καλύτερα. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα όταν κάποιο μεταναστεύει από την Ελλάδα στη Γερμανία. που αυτό είναι η εργασία. Arbeit είναι η λέξη στα γερμανικά. Νομίζω αρκετοί Έλληνε γνωρίζουν αυτήν την λέξη. Στη γερμανική γλώσσα είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, ο τρόπος που θα βρούμε την εργασία, που θα δουλέψουμε στην Γερμανία και επίση να μην ξεχάσετε να πατήσετε επάνω ένα κλικ και να δείτε την προηγούμενη εκπομπή που είχαμε κάνει πριν από τις γιορτές και είχα αναφέρει τα πρώτα βήματα για κάποιον ο οποίος πρέπει να παρακολουθήσει μέχρι να ολοκληρωθεί τέλος πάντων η μετεγκατάσταση από την Ελλάδα στη Γερμανία. Θα κάνουμε και άλλα βιντεάκια, είναι πολύ μεγάλο το θέμα. Υπάρχουν πάρα πολλέ λεπτομέρειε. Κάτω στα σχόλια, γράψτε και εσεί τη δική σα εμπειρία, τα δικά σα ερωτήματα ή τις δικές τι δικέ σα ιδέε και σκέψει. Να τι μοιραστούμε όλοι μαζί και να μπορέσουμε έτσι και εγώ να πάρω ιδέε και να φτιάξουμε εκπομπέ που έχουν σημαντικό περιεχόμενο και βοηθούν του συμπατριώτε μα στα πρώτα βήματα όταν αυτοί μεταναστεύουν. Σε επόμενε εκπομπέ θα μιλήσουμε για τα κοινωνικά επιδόματα και θα δούμε πώ συμπληρώνουμε τι ανάλογε αιτήσει. Λοιπόν, εργασία στη Γερμανία. Arbeit δηλαδή. Ε, υπάρχει απεριόριστη ελευθερία μετακινήσεων των Ευρωπαίων πολιτών από χώρα σε χώρα. Το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή αυτό ότι οι Έλληνε μπορούν να έρθουν στην Γερμανία χωρί να χρειάζονται κάποια άδεια εργασία ή κάποιο συγκεκριμένο χαρτί. Ελεύθερα λοιπόν ταξιδεύουν και προσπαθούν εδώ να ξεκινήσουν. Μια καινούργια ζωή. Με ένα έγκυρο διαβατήριο και μισθωτήριο κατοικία, πηγαίνει στην πόλη που διαμένει, στο Δήμο, στην ανάλογη υπηρεσία και δηλώνει αυτή την κατοικία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι, μέσα σε λίγα λεπτά, θα αποκτήσετε επίσημο έγγραφο ότι διαμένετε στη Γερμανία. Ανέφερα ε, τι λέξει έγκυρο διαβατήριο, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό εδώ πέρα σε αυτή τη χώρα να κινούμαστε με το διαβατήριο μα στι δημόσιε υπηρεσίε είναι και η ταυτότητα είναι χρηστική, έτσι μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε εάν δεν έχουμε διαβατήριο ή χάσει, έχουμε χάσει το διαβατήριό μας. Όμως σας προτείνω, έτσι μου έχουν πει και από το ελληνικό προξενείο που έχω μιλήσει με προηγούμενους προξένους, αλλά και με την κυρία Παπακοσταντίνου, που είναι τώρα πρόξενο ο Ντίσσελντοφ για την περιοχή μα, στη Βόρεια Ρηνανία Βεσφαλία. Είναι πολύ σημαντικό έγγραφο όταν πάμε σε δημόσιε υπηρεσίε να έχουμε το ελληνικό μα διαβατήριο. Με τη βεβαίωση δήλωση αυτή τη κατοικία, μπορούμε λοιπόν και μαζί με το διαβατήριό μα, μπορούμε να πάμε στον οργανισμό απασχόληση ε, στη Γερμανία, Αγκετού Αφιού Arbeit, έτσι λέγεται, στην πόλη στην οποία μένουμε ή στην πόλη που αναζητούμε εργασία. Ο συνήθω ο τόπο κατοικία είναι και ο τόπο εργασία ή και το αντίθετο. Επίση, στην Αγκετού Arbeit πηγαίνει ε, όταν χάσει τη δουλειά σου ή όταν σε απολύσουν, δηλαδή όταν λήξει ένα συμβόλαιο εργασία και δεν σου το ανανεώσουν, τότε πηγαίνει σε αυτή την υπηρεσία για να πάρει το επίδομα ανεργία ή όταν σε απολύσει για οποιονδήποτε λόγο εργοδότη σου. Θα πρέπει να ξέρετε όμω ότι στη Γερμανία υποχρεωτικά θα πρέπει κάποιο να έχει 12 μήνε. Αδιαλήτω εργασία, χωρί διακοπέ, ή να μπορέσει να πάρει το επίδομα ανεργία, το οποίο και στη Γερμανία διαρκεί ένα χρόνο. Υπενθυμίζω για ακόμα μια φορά ότι εδώ πέρα στην, στην Βόρεια Ρινανία-Βεσφαλία και πολλέ φορέ γίνομαι πιο συγκεκριμένο γιατί υπάρχουν 16 κρατήδια στη Γερμανία που το κάθε κρατήδιο κάποιε λεπτομέρειε εγγραφή και δημοσίων υπηρεσιών μπορεί να είναι λίγο διαφορετικέ. Άρα, εδώ λοιπόν στη δικιά μα περιοχή είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει εργασία. Εργασία, συμβόλαιο εργασίας, μισθωτήριο κατοικία και να είναι κάποιος ε, δηλωμένος στο τοπικό δημαρχείο της, ε, της πόλης του. Όσοι βρουν μικρή εργασία στη Γερμανία, ε, part-time, δηλαδή mini-job ή tile-site όπως λένε εδώ πέρα στη Γερμανία, λαμβάνει μηνιαίως 400-430 ευρώ περίπου τα οποία βέβαια δεν φορολογούνται αλλά δεν έχουν και άλλες παροχές όπως νοσηλευτικό ή συνταξιοδοτικό. Συμπληρωματικά λοιπόν, σε αυτή την απασχόληση μπορούμε να καταθέσουμε μια αίτηση για την χορήγηση ε, παροχής οικονομικής βοήθειας με βάση το δεύτερο βιβλίο του κοινωνικού κώδικα SGB2 που είναι εδώ πέρα στη Γερμανία. Δηλαδή, ως ένα βοήθημα τέλος πάντων για τα έξοδα τα οποία θα προκύψουν μέσα στο μήνα. Θα πρέπει λοιπόν να επισκεφτείτε και το κοντινότερο Job Center. Όπου θα πρέπει εκεί να κάνετε μία αίτηση, το είπα, το είπα και στην αρχή αυτό. Αίτηση σε οποιαδήποτε υπηρεσία πάτε στη Γερμανία να κάνετε αίτηση είναι πάρα πολύ σημαντικό για να σας βοηθήσουν και αυτοί με κάποιο επιπλέον εισόδημα. Γιατί 400 ευρώ, αν ζει μόνο στη Γερμανία και δεν έχει κάπου να μείνει, δηλαδή σε κάποιον συγγενή σε κάποιο γνωστό, αλλά μένεις μόνος σου, δεν σου φτάνει αυτό το ποσό. Άρα, θα πρέπει να πας και στο job center, στο τοπικό job center τη περιοχής σου και να κάνεις μία αίτηση. Έτηση. Το ξαναλέω πάλι. Γιατί το ξαναλέω. Γιατί στη Γερμανία υπάρχει μία. Ε, από το, από του δημόσιου τέλο πάντων υπαλλήλου υπάρχει μία. Ε, ψυχολογία, να σε αποθαρρύνουν, να σε αποτρέψουν να κάνει την αίτηση. Είναι πολλά τα χρήματα τα οποία δίνει το κράτο στο γερμανικό βοηθήματα, επιδόματα και διάφορα άλλα ε, υποστηρικτικά στου ανθρώπου. Γι' αυτό λοιπόν τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια απορριπτική τάση. Δηλαδή πηγαίνει και σου λένε ε, δεν το δικαιούσε, ή αν σου πούν το δικαιούσε, να θα πάρει μονάχα 10 ευρώ το μήνα, ή θα πάρει μονάχα 5 ευρώ το μήνα. Έχει συμβεί σε κάποιου ανθρώπου, έχει συμβεί και σε μένα τον ίδιο πριν από πάρα πολλά χρόνια. Όμω επέμενα. Ναι, επιμένετε. Όχι, θα κάνω την αίτηση. Μα θα σου πει θα πάρει μονάχα 5 ευρώ. 5 ευρώ είναι 5 λίτρα γάλα για το παιδί μου, για όσου είναι παντρεμένοι και έχουν παιδιά. Οπότε λοιπόν θα αναγκαστεί ο υπάλληλο να σα δώσει την αίτηση, να τη συμπληρώσετε και μετά από 2-3 το πολύ εβδομάδε θα πάρετε ένα γράμμα με την μία απάντηση. 99% των, περι, των περιπτώσεων η απάντηση είναι θετική και υπάρχει κάποιο επιπλέον εισόδημα, βοήθημα, να το πω εγώ, σε εσά ή στην οικογένειά σα. Πάρα πολλοί Έλληνε ε, κάθε, κάθε, φορά επισκέπτονται αυτές τις υπηρεσίες. Δηλαδή είτε την σαν και für Arbeit που είναι σαν τον ΟΑΕΔ της Ελλάδας ή πηγαίνουν στο Job Center που είναι το κομμάτι που υποστηρίζει το, το το μέρος που υποστηρίζει τους ανθρώπους όταν αυτοί δεν φτάνουν το εισόδημά τους για να καλύψει τις πάγιες, μινιές ανάγκες σε φαγητό αλλά και στο ενίκιο του σπιτιού τους. Σίγουρα υπάρχουν πάρα πολλά θετικά εδώ πέρα στη Γερμανία όσον αφορά το κράτο πρόνοια. Βέβαια, από την άλλη μεριά είναι πάρα πολύ αυστηρό. Δηλαδή, η αίτησα πρέπει να συμπληρώνεται σωστά. Αυτό που κάνει την αίτηση στο γερμανικό δημόσιο, για να ελέγξουν οι άνθρωποι και να του δώσουν αυτό που δικαιούται να πάρει. Είναι δύο σημαντικέ υπηρεσίε. Θα κάνουμε κάποια έξτρα εκπομπή και θα σα δείξω και πώ μπορείτε να συμπληρώσετε τι αιτήσει ε, για να είναι σωστά συμπληρωμένες για όσους δεν ξέρουν καλά γερμανικά. Και εδώ πάλι ξαναμπαίνω σε κάτι που είπα σε προηγούμενη εκπομπή και θα το λέω κάθε φορά φίλες και φίλοι. Προσπαθήστε να μάθετε πέντε βασικά γερμανικά να επικοινωνείτε. Η επικοινωνία είναι πάρα πολύ σημαντική. Ε, για φανταστείτε να είστε στην Ελλάδα και να μην έχετε κάποιον, να μην ελληνικά, λέμε τώρα, και να μην έχετε να, να σας βοηθήσει με τη γλώσσα. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό. Εμείς που κάνουμε νόμιμη μετανάστε, μετανάστευση από την Ελλάδα στη Γερμανία, θα πρέπει να ξέρουμε πέντε γερμανικά, διότι θα αντιμετωπίσουμε δυσκολίες όχι μόνο να το γερμανικό δημόσιο, αλλά και δυσκολίες με κάποιους συμπατριώτες μας, οι οποίοι είτε μπορεί να ζητήσουν χρήματα για να κάνουν αυτήν την βοήθεια, μετάφραση τέλος πάντων, ή Πολλέ φορέ μπορεί να υπάρξουν και άλλα προβλήματα σε προσωπικό ή φιλικό ε, επίπεδο. Βέβαια, οι Γερμανοί πολλέ φορέ έχουν μεταφραστέ. Μπορεί να ζητήσει από κάποια υπηρεσία κάποιον μεταφραστή που να τον πληρώσουν οι Γερμανοί για να μπορεί να κάνει τη δουλειά σου. Ε, Όμω, ε, καλό θα είναι, φίλε και φίλοι, μόνοι σα. Μόνοι σας να πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας. Έρχεστε από την, Ελλά από την Ελλάδα στη Γερμανία, πρέπει να ξέρετε λίγα βασικά γερμανικά, να βρείτε δουλειά. Σας εξήγησα προηγουμένως λοιπόν ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να κάνετε για να μπορέσετε να δηλώσετε την εργασία σας, να μπορέσετε να πάρετε κοινωνικό επίδομα, αλλά πάμε και στο πιο σημαντικό. Πού βρίσκω εργασία. Ε, εργασία δεν είναι εύκολο να βρει κάποιο στη Γερμανία. Εάν ξέρει λίγα γερμανικά, μπορεί να βρει σε κάποια γερμανική επιχείρηση. Μπορεί να βρει σε ένα σούπερ μάρκετ, σε μια αποθήκη. Σε... Από τα χαμηλά, έτσι ξεκινάμε. Ή να βρει ακόμα και σερβιτόρο σε μια γερμανική επιχείρηση. Ή στην κουζίνα σε μια γερμανική επιχείρηση. Τα διευκρινίζω αυτά, έτσι. Πρώτα βάζω τη γερμανική επιχείρηση. Οι γερμανικέ επιχειρήσει λειτουργούν με κάποια άλλη ψυχολογία. Λίγο πιο επαγγελματική, θα λέγα και λίγο πιο πειθαρχημένη, γιατί υπάρχει εδώ πέρα και το γερμανικό δίκαιο. Οι ελληνικέ επιχειρήσει, ω συνήθω τα και οι μαγαζάτορε λειτουργούν κάπω διαφορετικά μερικέ φορέ. Δηλαδή, θέλουν να, να έχουν κάποιο προσωπικό το οποίο να το πληρώνει λιγότερο, μπορεί να του δώσουν και κάποιο δωμάτιο για να κοιμηθεί και να αντιμετωπίσει πάρα πολλέ δυσκολίε με την προσαρμογή στη χώρα. Με λίγα λεφτά και με πολλέ ώρε δουλειά. Άρα, λοιπόν, πρώτα προσπαθούμε να κατευθυνθούμε προ γερμανικέ επιχειρήσει. Τώρα, πάμε για του Έλληνε μαγαζάτορε που έχω ακούσει πάρα πολλά και διαβάζω και στο Facebook και σε διάφορε άλλε ομάδε που έχουν δημιουργηθεί στα κοινωνικά δίκτυα. Καταρχήν, δεν όλοι οι μαγαζάτορε, όλοι οι εστιατόρε κακοί και δεν έχουν την κακή νοοτροπία. Σίγουρα υπάρχουν παράπονα από τους ε, συνανθρώπους μας που έρχονται εδώ, δεν ξέρουν πολλά πράγματα, εγκλωβίζονται, δουλεύουν πολλές ώρες και πληρώνονται λίγα και πολλές φορές και στη μαύρη. Δεν τους βοηθάει κανένας με το να επισκεφθούν οι κοινωνικές υπηρεσίες για να πάρουν κάποιο επίδομα για τους ίδιους ή για τα παιδιά τους. Άρα λοιπόν δημιουργείται και μοιράζεται η πληροφορία στο facebook και σε άλλα media, ότι ε, μακριά από τους κακούς Έλληνες μαγαζάτορες. Υπάρχουν όμως και κακοί Έλληνες που έρχονται από, τη Γερμανία, από την Ελλάδα στη Γερμανία και νομίζουν ότι εδώ πέρα είναι ο παράδεισος. Δηλαδή θα έχουν δουλειά, θα τους πληρώνουν, θα δουλεύουν λίγο και γενικά θα περνάνε πολύ καλύτερα έτσι, και με λίγο χαβαλέ να το πω από ό,τι στην Ελλάδα. Ε, αν κάποιο σκέφτεται έτσι, καλύτερα να μην έρθει στη Γερμανία. Έτσι, ε, δεν είναι αυτή η κατάσταση. Εδώ στη Γερμανία έρχεσαι και δουλεύει. Όσες ώρες λέει το συμβόλαιό σου, ό,τι έχει συμφωνήσει θα το δουλέψεις και θα το πληρωθείς. Όλα τα υπόλοιπα αναλαμβάνουν δικηγόροι ή νομικές υπηρεσίες. Εάν έρθεις όμως για να ξεγελάσεις είτε τον εστιατόρα, είτε να μπει σε σύστημα που να παίρνει συνέχεια επιδόματα ε, και, για, και να μην προσφέρεις, ε, θα βρεθεί και θα μπλέξεις πάρα πολύ άσχημα. Άρα λοιπόν, αν έρθει στη Γερμανία, είτε ω απλό ανειδίκευτο εργάτη, είτε ω. Καλά, δεν λέω για γιατρό, για δικηγόρο ή για... για τέτοια επαγγέλματα, ε, που οι άνθρωποι έρχονται και προσφέρουν. Έτσι, οι γιατροί και οι νοσηλευτέ έχουν προσφέρει στο γερμανικό σύστημα υγεία πάρα πολλά. Και αυτό οι Γερμανοί το έχουν αποδεχθεί και το έχουν, πει ε, Όμω, Υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνε οι οποίοι έρχονται για διάφορου άλλου λόγου, νομίζοντα ότι εδώ στη Γερμανία είναι ο μικρό, ο επιχειρηματικό παράδεισο και θα μπορούν να παίρνουν λεφτά. Φίλε και φίλοι, δεν είναι έτσι. Θα τα πούμε και σε άλλε εκπομπέ. Ε, εγώ, από την εμπειρία μου, έχω να σα πω ότι είμαι τυχερό που γνώρισα κάποιου ανθρώπου και εστιατόρε και επιχειρηματίε εδώ πέρα στη Γερμανία που είναι πάρα πολύ εντάξει. Προσέχουν το προσωπικό του, πληρώνουν τι υποχρεώσει του, όλε αυτέ που αφορούν στο κράτο. Αφήστε ότι, αν κάτι συμβεί, το ίδιο το κράτο θα έρθει στον ε, επιχειρηματία και θα του πει χρωστά αυτό ή χρωστά εκείνο υπάρχει πάρα πολύ μεγάλος ε, έλεγχος και όσοι λοιπόν είναι σωστοί ε, σίγουρα έχουν και τα ωφέλη γιατί το γερμανικό κράτος δεν είναι μονάχα αυστηρότητα και μονάχα πληρώνεις φόρο υπάρχουν και ελαφρύνσεις, υπάρχουν και τρόποι με τους οποίους μπορεί κάποιο να κερδίσει χρήματα και να μπορέσει να φύγει από, το, από τα χαμηλά μισθωτικά στρώματα δηλαδή από την ανειδίκευτη εργασία και να περάσει σε εξειδικευμένη εργασία και να έχει καλύτερες αμοιβέ. τι εννοώ με αυτό, ότι μπορείς να κάνεις εδώ τη γλώσσα σου την γερμανική γλώσσα να την ολοκληρώσει ή να μάθει τόσα γερμανικά, αρκετά που να κάνει τη δική σου επιχείρηση ή να μπορέσει να κάνει καλύτερε συνεργασίε, άρα να έχει καλύτερα ε, ε, εισοδήματα και να προχωρήσει. Ο κορονοϊό σίγουρα έχει δυσκολέψει την κατάσταση είναι και εδώ πέρα περιορισμένα τα πράγματα. Οι άνθρωποι, οι δουλειέ είναι κλειστέ. Ό,τι αφορά εστίαση, ό,τι αφορά διασκέδαση, βραδινή βόλτα είναι όλα κλειστά. Τα εμπορικά μαγαζιά είναι όλα κλειστά. Παρά μονάχα είναι ανοιχτά τα τρόφιμα, σούπερ μάρκετ. Είναι ανοιχτά κάποια οπτικά από ό,τι έχω δει στο δρόμο. Είναι ανοιχτά κάποιε εταιρείε κινητή τηλεφωνία που δεν πηγαίνει και πάρα πολλοί κόσμο σε τέτοια καταστήματα. Οι πιο πολλοί πάνε στα εμπορικά κέντρα η πα να αγοράσουν παπούσια και ρούχα. Είναι κλειστά αυτά. Από Δευτέρα είναι κλειστά και τα σχολεία στη Γερμανία. Έχουν σκληρύνει τα μέτρα και εδώ πέρα. Είναι δύσκολη περίοδο για να κάνει κάποιο μετανάστευση αυτή την εποχή. Παρόλα αυτά, όμως στη κρίση πάντα δίνει ευκαιρίε. Αν υπάρξει κάποια πρόταση για να έρθετε εδώ να δουλέψετε, να το σκεφτείτε, να την βάλετε κάτω, να πάρετε αποφάσει σημαντικέ για τη ζωή σα. Όμω, να ξέρετε κάτι. Σα το λέω από εμπειρία και από την προσωπική μου εμπειρία, αλλά και από άλλου ανθρώπου που έχω μιλήσει, οι οποίοι έχουν έρθει τα τελευταία 10 χρόνια στη Γερμανία. Έρχεστε εδώ πέρα για να δουλέψετε. Να δουλέψετε, να κερδίσετε χρήματα για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά σα. Είναι πολύ δυνατή η παιδεία εδώ πέρα στη Γερμανία. Και δεν ξεχνάμε την πατρίδα μα σίγουρα και βοηθάμε. Βοηθάμε του δικού μα ανθρώπου και του στέλνουμε χρήματα όσο μπορούμε και όποτε μπορούμε. Αυτό συμβαίνει από πάρα πολλού Έλληνε ε, που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια. Έχω λίγο πλατιά, έχω φύγει λίγο από το θέμα μα, αλλά προσπαθώ να τα συνδυάσω όσο γίνεται με έναν τρόπο. Ότι εδώ στη Γερμανία ερχόμαστε και δουλεύουμε. Σεβόμαστε το κράτο. Στο οποίο δίνει επιδόματα, δίνει ε, χορηγήσει και δίνει υποστήριξη στους ανθρώπου, αλλά και από την άλλη μεριά και εμεί προσφέρουμε τι υπηρεσίε μα όσο γίνεται καλύτερα. Και με αγάπη, με προσπάθεια και με πίστη μπορούμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο από να δουλεύουμε σε μια κουζίνα ενός ελληνικού εστιατορίου ή από το να είμαστε σε μια αποθήκη και να ε, ε, μεταφέρουμε χαρτοκιβώτια. Δεν έχω λοιπόν να πω κάτι άλλο σε αυτό το σημείο. Ε, κάντε ένα σχόλιο, γράψτε κάτω τη δική σας εμπειρία, τι εσείς πιστεύετε και τι έχει συμβεί σε εσά. Θα κάνω εκπομπέ όπω έχω πει για το πώ συμπληρώνουν τι αιτήσει. Θα κάνω μεμονωμένε εκπομπέ για το τι είναι το Μπούντι και τι είναι το Job Center. Θα προσπαθήσω να δώσω πληροφορίε από αυτέ που εγώ έχω βιώσει σε αυτά τα χρόνια που είμαι εδώ, τη δική μου εμπειρία. Θα προσπαθήσουμε όλοι μαζί μεταξύ μα να βοηθήσουμε του συνανθρώπου μα να έχουν πίστη και δύναμη για να μπορέσουν να ενσωματωθούν στην γερμανική κοινωνία και να μπορέσουν να προσφέρουν εδώ. Αλλά πάντα βέβαια μην ξεχνάμε και την πατρίδα μα, του δικού μα ανθρώπου που έχουν πάρα πολλέ ανάγκε στην Ελλάδα. Ελλάδα, να τους υποστηρίξουμε με τα χρήματα από τα οποία εμείς αποταμιεύουμε. Μπορεί λοιπόν να μην ζούμε το 1970-60 που οι παππούδες μας τότε ερχόντουσαν με όνειρο ε, και με τα τραγούδια του Στέλιου Καζατζήτη για την ξενιτιά. Εμείς τώρα είμαστε λίγο πιο εύκολα εδώ πέρα. Έχουμε τα Skype, έχουμε τα Zoom, έχουμε τις συνδέσεις μας τις ηλεκτρονικές. Μιλάμε με τους ε, συνανθρώπους μας και τους συγγενεί συγγενείς μας κάτω στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν ερχόμαστε εδώ φίλες και φίλοι κάνουμε τη μεγάλη προσπάθεια. Λοιπόν αυτά από μένα θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο θα προσπαθήσω ε, να δυναμώσω κι άλλο το κανάλι μου γιατί είναι πάρα πολύ φρέσκο. Να κάνω μία εκπομπή σίγουρα τη βδομάδα και αν μου το επιτρέπει και η δουλειά μου θα κάνω και δύο εκπομπές την εβδομάδα με πάρα πολλά ωραία θέματα που αφορούν όχι μονάχα τη μετανάστευση αλλά αφορούν και την καθημερινότητά μας, ε, παγκόσμια έτσι και διεθνές, διεθνής νέα γιατί όπως έχω πει μου αρέσει πάρα πολύ ο σχολιασμός και η ανάλυση. Έχετε λοιπόν την αγάπη μου, σας εύχομαι καλή συνέχεια και θα τα πούμε σύντομα. Γεια σας!